Άγιος Αθανάσιος ο νέος θαυματουργός επίσκοπος Χριστιανουπόλεως, όπου τη μνήμη του τιμά η Εκκλησία μας στις 17 Μαΐου εκάστου έτους. Γεννήθηκε στην Καρίτενα της Γορτινίας περί το 1640 μετά Χριστόν, κατά άλλου στην Κέρκυρα το 1664 μετά Χριστόν και το κοσμικό του όνομα ήταν Αναστάσιος Κορφινός. Οι γονείς του ονομαζόταν Ανδρέας και Εφροσύνη και είχαν ακόμη 3 τέκνα. Υποθέτουμε πως τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στην γενέτειρά του και στη συνέχεια μάλλον φίδησε στη περίφημη σχολή της Μονής Φιλοσόφου και αργότερα ως κληρικός στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Αναστάσιος βρισκόταν σε ηλικία γάμου, οι γονείς του, παρά την επιθυμία του να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία, επέμεναν να τον υφεύσουν. Ο πατέρας του μάλιστα χωρίς καν να έχει την σύμφωνη γνώμη του γιού του, τον αραβόνιασε στην Πάτρα με την θυγατέρα ενός πλούσιου άρχοντος και στη συνέχεια τον έστειλε στον Άφλιο να προμηθευθεί τα γαμήλια πράγματα. Ο Αναστάσιος υπάκουσε στην πατρική εντολή και ξεκίνησε για τον Άφλιο. Στο δρόμο του πέρασε και από το εκκλησάκι της Παναγιάς στο Βιδόνι κοντά στο χωριό Σύρνα και ζήτησε την Θεία Φώτιση. Στον Άφλιο, αφού αγόρασε ό,τι έπρεπε, πήρε την μεγάλη απόφαση, αναφέρεται, προς την προηγούμενη νύχτα της προγραμματισμένης αναχωρήσεώς του για την Καρίτενα, ενώ βασανιζόταν από τους λογισμούς τι να πράξει, είδε στον ύπρο του την Παναγία, μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο, η οποία αποκαλώντας τον με το όνομα που επρόκειτο να λάβει αργότερα ως μοναχός του, είπε σύμφωνα με τα γραφόμενα του πρώτου βιογράφου του, «Σκεύος εκλογής και υπηρέτην του Υιού μου επιθυμώ να γίνεις Αθανάσιε». Απέστειλε λοιπόν τους δούλους σου με τα νηφικά ημάτια προς τον πατέρα σου και η κόρη ας συζευθεί άλλον άνδρα. Εσύ δε να πορευθείς στην Κωνσταντινούπολη για να λάβεις ότι ο Υιός και Θεός μου ευδόκησε. Έτσι και έγινε. Ο Αθανάσιος απέστειλε πίσω τους δούλους και ανακόρησε για την Κωνσταντινούπολη, όπου αφού έγινε μοναχός με το όνομα Αθανάσιος, χειροτονήθηκε κατόπιν διάκονος και πρεσβύτερος. Επί της πρώτης πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιακώβου, ο Άγιος Αθανάσιος χειροτονείται Μητροπολίτης Χριστιανουπόλιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αρκαδίας σε διαδοχή του Μητροπολίτου Ευγενίου, που με βάση σωζόμενα έγγραφα αρχιεράτευσε στην εκκλησιαστική αυτή επαρχία από το 1645 μετά Χριστόν έως το 1673. Ως χρόνο της χειροτονίας του πρέπει να υποθέσουμε το αργότερο τα τέλη του 1680 μετά Χριστόν, γιατί πρώτη φορά απαντάται τον Απρίλιο αυτού του έτους, όταν υπογράφει ως μέλος της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη αφοριστικό γράμμα προς τον Μητροπολίτη Ευρύπου και Επίτροπο Μελενίκου. Ως προς την έδρα της Μητροπόλεως, ο τίτλος Χριστιανουπόλεως οδηγεί στη Χριστιανούπολη, το σημερινό χωριό Χριστιανή. Ουσιαστική όμως έδρα της Μητροπόλεως πρέπει να θεωρήσουμε με ασφάλεια την πόλη της Κυπαρισίας. Η κατάσταση της επαρχίας του Αγίου ήταν οικονομικά, εκκλησιαστικά και ηθικά απελπιστική. Όσο υπήρχε στην Πελοπόννησο η τουρκική κατάσταση, η θέση των χριστιανών από οικονομική πλευρά ήταν δεινή. Η θρησκευτική κατάσταση, παρά την ευεργετική δράση των μοναχών του Λουσίου και της σχολής της Μονής Φιλοσόφου και όποιον άλλον, δεν διέφερε και πολύ. Τα δύσκολα εκείνα χρόνια από την κατάσταση της υπόδουλης χώρας μας. Ο Άγιος Αθανάσιος άρχισε αμέσως τον αγώνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα και να βελτιώσει την κατάσταση. Πρώτο μέλημά του ήταν η εξέβρεση κατάλληλων νέων για το ιερατικό αξίωμα, προκειμένου να πετύχει το στόχο του, ο οποίος σύστησε σχολεία για την στοιχειώδη λειτουργική και λυπή εκπαίδευση των υποψηφίων και παράλληλα παραιτήθηκε από κάθε συνηθισμένη τότε οικονομική προσφορά που δίνονταν εκ μέρους του στον αρχιερέα για την συντήρηση του ίδιου και της επισκοπής του. Πιστεύοντας ο Άγιος πως η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο ιερός θεσμός που διατηρεί τη γνήσια πίστη στον Χριστό και ο συνεκτικός κρίκος που ενώνει τους υπόδουλους Έλληνες και συντηρεί την εθνική συνείδηση, και ακόμα πως οι εκκλησίες είναι το κέντρο αναφοράς και το σημείο συναντήσεως και κοινωνίας των δύστυχων Ελλήνων,
φρόντισε για την επισκευή και συντήρησή τους, όσο βέβαια αυτό ήταν εφικτό και από οικονομικής πλευράς και από πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους Τούρκους. Ο Άγιος ενδιαφέρθηκε και για τα μοναστήρια, τις ιερές αυτές εστίες ισοτηρίας, τα κέντρα φωτισμού και φιλανθρωπίας που πρωτοστάτησαν στον αγώνα για την ελευθερία του υπόδουλου γένους. Προς το ποίμνιό του ο Άγιος Αθανάσιος στάθηκε αληθινός επίσκοπος και μιμητής του Χριστού, που ενδιαφέρθηκε όχι μόνο για τους τόπους λατρείας, αλλά και για την διακονία του λαού του, προκειμένου να του ανακουφίσει από τα καθημερινά δεινά της ζωής του και της δουλείας. Η αγάπη του προς τα ορφανά, τις χείρες, τους ανήμπορους γέροντες, τους διωκόμενους και αδικουμένους ήταν μοναδική. Ο Τριαδικός Θεός παρέσχε στον Άγιο μισθό και τον αξίωσε ήδη από την επίγεια ζωή του, αλλά και μετά την κοιμησή του, να επιτελεί σημεία και θαύματα. Αναφέρεται πως όταν ο Άγιος λειτουργούσε, τη στιγμή που έβγαινε στην ωραία πύλη να πει «Το Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε», οι πιστοί έβλεπαν μπροστά στο στόμα του ένα φεγκοβόλο αστέρι. Έτσι, αφού ποίμανε Θεοφιλός το ποιμνιό του και διακόνησε την Εκκλησία του Χριστού, ο Άγιος Αθανάσιος εκοιμήθηκε μετά από λιγοήμερη ασθένεια το 1707 ή το 1708, λίγα χρόνια αργότερα, μεταξύ των ετών 1710 με 13, έγινε η εκταφή του και το ιερό λειψανό του βρέθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του αδιάλυτο και μυροβόλο, το απολυτικιόν του. Του στελώντας τη μνήμη και τιμώντας το σώμα σου και πανευλαβώς προσκυνούντας τη μυρύπνον κάραν σου, ως έχων παρησία προς Θεόν οικέτευε Χριστόν των αγαθών και τεσσές θερμές πρεσβείες των κινδύνων σώσε, ο Άγιε Αθανάσιε, έχων δε και συμπρεσβευτήν τον Μέγα Κυρίου Πρόδρομον, έσω αοράτος της μονής, φρουρός και προπύργιον. Αμήν.